Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την ένταση του LED μεταβάλλοντας την τάση του ρεύματος που δέχεται από το Arduino? Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ψευδοαναλλαγικές εισόδους του Arduino για να ρυθμίσουν την ένταση του ρεύματος? Σε αυτή τη δραστηριότητα θα φτιάξουμε ένα κύκλωμα που κάνει το λαμπάκι LED να σβήνει σταδιακά. Πού έχετε δει τέτοια εφαρμογή? Μα φυσικά στα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή του κυκλώματος. Την πλακέτα Arduino Uno. Ένα λαμπάκι LED. Μία αντίσταση 220 Ω. Την πλακέτα δοκιμών ή αλλιώς breadboard. Καλώδια σύνδεσης ή αλλιώς jumper wires. Στην ουσία θα φτιάξουμε ένα κύκλωμα για το λεντάκι μας. Αλλά αυτή τη φορά θα μάθουμε πώς μέσα από τον κώδικα μπορούμε να πειράξουμε την τάση του ρεύματος που του δίνουμε. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το LED, τόσο εντονότερο είναι και το φως που παράγεται. Επομένως, αν ελέγξουμε με κάποιον τρόπο την ένταση του ρεύματος που δίνουμε στο LED, μπορούμε να ελέγξουμε και την ένταση της φωτεινότητάς του. Οι ψηφιακοί ακροδέκτες 3, 5, 6, 9, 10 και 11 του Arduino Uno μπορούν μέσω των θυρών PWM να δίνουν ως έξοδο ενδιάμεσες τιμές τάσης μεταξύ 0V και 5V. Η στάθμη 0V και η στάθμη 5V εναλλάσσονται περιοδικά παράγοντας έναν τετραγωνικό παλμό. Σε κάθε κύκλο το σήμα παίρνει τις τιμές 5V και 0V. Όσο περισσότερο διαρκεί η στάθμη 5V, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μέση τιμή της στάσης. Πάμε τώρα να δούμε την κατασκευή του κυκλώματος. Θα φέρω τα υλικά μου στο τραπέζι και θα φτιάξω το κύκλωμα με το λεντάκι. Όπως και στην προηγούμενη δραστηριότητα, θα βάλω το κοντό ποδαράκι του LED στην αρνητική γραμμή του breadboard και το άλλο ποδαράκι στο κεντρικό του μέρος. Στην ίδια γραμμή με το ποδαράκι, θα πάρω την αντίσταση των 220 Ω και θα βάλω και τα δύο ποδαράκια στην ίδια γραμμή. Τώρα θα πάρω το καλώδιό μου και το ένα άκρο θα το βάλω στην ίδια γραμμή με τα υπόλοιπα και το άλλο άκρο στη θύρα 6. Τώρα θα πάρω ένα καλώδιο mail-to-mail. Το ένα ποδαράκι θα το βάλω στην αρνητική γραμμή του breadboard και το άλλο ποδαράκι θα το βάλω στη γείωση. Το κύκλωμά μου είναι έτοιμο. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τον κώδικα που γράψαμε για να μεταβάλει τη φωτεινότητα του LED. Στις προηγούμενες δραστηριότητες είχαμε ορίσει τις τιμές high και low για να δίνουμε ή να μην δίνουμε ρεύμα. Τώρα θα ορίσω την ακέραια μεταβλητή brightness για να μπορώ να τις δίνω τιμές από 0 έως 255. Όταν η τιμή θα παίρνει τιμές από 0 έως 255, τότε η φωτεινότητα θα αυξάνεται. Ενώ όταν η τιμή του brightness θα παίρνει τιμές από 255 μέχρι 0, τότε η φωτεινότητα θα μειώνεται. Τώρα πάμε να δούμε αν το πρόγραμμά μας έχει κάποιο σφάλμα. Γι' αυτό θα πατήσω το κουμπί Verify που είναι πάνω αριστερά. Τέλεια, το πρόγραμμά μου δεν έχει κανένα σφάλμα. Πάμε τώρα να φορτώσουμε το πρόγραμμα στο Arduino. Για να δούμε, δούλεψε σωστά ο κώδικας μου. Η ένταση από το λαμπάκι αυξομειώνεται, όπως ακριβώς του είπα να κάνει με τις εντολές του κώδικα. Αυτό που μπορείτε να κάνετε για να πειραματιστείτε είναι να βάλετε και άλλα LED τόσο στο κύκλωμα όσο και στον κώδικα. Επισκεφτείτε τον οδηγό της δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές οδηγίες και πηγές.